Εικόνα πλήρους λαιλασίας κατέγραψε η κάμερα του Sky και στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου. Η επωνομαζόμενη μαφία του Χαλκού αλωνίζει, καθώς η περίφραξη έχει υποστεί δόλιο φθορά, εγκυμονώντας κινδύνους και για την ασφάλεια. Στο τμήμα δε, Άργος Κόρινθος που έπαψε να λειτουργεί το 2010, σχεδόν τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο. Αυτό είναι ένα τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου ή τουλάχιστον ότι έχει απομείνει καθώς πλέον ούτε οι μπάρε δεν βρίσκονται στη θέση τους. Είμαστε στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στην Κορινθία. Όπως μπορείτε να δείτε οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν παραβιαστεί. Άγνωστοι έχουν κόψει το σηματοπλέγματα και έχουν μπει μέσα στο χώρο. Εδώ έχουν αφαιρέσει πολύτιμα αντικείμενα τα οποία κοστίζουν χιλιάδες ευρώ όπως επίσης και χαλκό. Σε κανένα σημείο δεν υπάρχει περίφραξη, ούτε καν φύλαξη. Και από τυφλά σημεία σαν και αυτό, μικρές ομάδες ατόμων τρυπώνουν, κλέβουν, λιώνουν μέταλλο και το ρίχνουν στην αγορά. Οι εικόνε εγκατάλειψη στο σιδηροδρομικό δίκτυο που συνέδεε την Κόρινθο με το Άργο. Όπω μπορείτε να δείτε, δράστε έχουν ξυλώσει τα πάντα. Όλα τα καλώδια έχουν αφαιρεθεί προκειμένου να πάρουν χαλκό. Καλωδιάφαντα πίνακε ελέγχου παραβιασμένοι. Ακόμη και ράγε που στηβάζονται στην άκρη. Από το 2010 που σταμάτησε η λειτουργία τη γραμμή Άργο Κόρινθο, η εικόνα είναι αυτή. Πολύτιμα και πανάκριβα υλικά του σιδηροδρομικού που γίνονται δέλερ για τη μαφία του χαλκού. Μία από τι περιοχέ τη Κορυνθία, όπου δρά ανεξέλεγκτα από το 2012 και μετά η μαφία του Χαλκού, είναι το ζευγολατιό. Έχουν καταγραφεί πάρα πολλά περιστατικά. Ο τρόπο εντοπισμού των δραστών δύσκολο. Ο τρόπο δράση είναι απλό. Τα βαρύδια που βλέπετε ακριβώ πίσω μου τα βγάζουν με αποτέλεσμα τα καλώδια του Χαλκού να πέφτουν στο έδαφο. Και έτσι, οι ομάδε κατά τη διάρκεια τη νύχτα μπορούν και τα φέρουν πολύ πιο εύκολα. Κάποιοι από εκεί μπορεί να πηγαίνουν το βράδυ, κάποιε ομάδε να μπορούν μάλλον όταν δεν υπάρχει φύλαξη. Σε κάθε φυλάκιο του ΟΣΕ εδώ στην Πελοπόννησο η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο είναι πολλές χιλιάδες ευρώ. Όπως μπορείτε να δείτε οι δράστες έχουν αφαιρέσει καλό αξίας όπως επίσης και μηχανήματα. Δείτε τι καταγράφει η κάμερα του Sky. Αυτό ήταν κάποτε φυλάκιο. Τώρα το μόνο που το θυμίζει είναι τα έγγραφα που βρίσκονται πεταμένα. Ξεκίνησε να φυλάσσεται από δύο-τρία άτομα τη υπηρεσία γραμμή, οι οποίοι τώρα τελευταία έχει μείνει ένα και ένα ο μόνο για το βράδυ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και είναι απογευματινή ώρα, δεν υπάρχει εδώ φύλαξη. Βλέπετε και μόνοι σα. Στο στόχαστρο των δραστών και οι πολύτιμε μεν, δυσέβρετε όμω μπαταρίε των διαβάσεων. Εμεί μπορεί να έχουμε 30 διαβάσει, μπαταρία δεν έχει κανένα τώρα. Κινηματογραφική κλοπή εκατομμυρίων που δέποτε ξοινιάστηκε καταγγέλθηκε το 2011 στο Καρδιακά Αυτιλία. Έξι τζελάμαξε που ζήγησαν πάνω από 50 τόνου η καθεμία και δεκάδε βαγόνια εκλάπησαν κομμάτι-κομμάτι και στη συνέχεια πουλήθηκαν ω κραπ.